Ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, Φώτης Κιλτσετζής. Δάσκαλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Να πούμε για τους ακροατές, τους μη ψάλτες, γιατί βεβαίως τους ψάλτες είναι πολύ γνωστός ο δάσκαλος, ότι ο κύριος Κιλτσετζής είναι ένας από τους μεγαλύτερους δάσκαλους αυτή τη στιγμή της ψαλτικής. Έχει προσφέρει τον εαυτό του στην μουσική ως ερμηνευτής, ως δάσκαλος, ως διευθυντής χοροδίας και ακόμα στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα ενεργός και βέβαια αποτελεί πρότυπο για πολλούς ιεροψάλτες και νομίζω όσα θα πούμε σήμερα δάσκαλε και όσα θα ακούσουμε από εσάς θα αποτελέσουν ένα οδηγό για όλους μας. Εσείς έχετε ζήσει και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, την Ψαλτική και τη Βόρεια Ελλάδα, έχετε γνωρίσει όλους τους μεγάλους ψάλτες. Ελπίζουμε να μας μεταφέρετε όλα αυτά τα βιώματα, να ακούσουμε και την άποψή σας για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της ψαλτικής. Και Κώστα, να ξεκινήσουμε με έτσι, να μας πει ο δάσκαλος τα πρώτα του βήματα στην ψαλτική, ποια ήτανε. Πρωτίστως να σας ευχαριστήσω, αμφωτέρους, Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνος, για την πρόσκληση και την όλη αυτή διατύπωση ενός συντόμου βιογραφικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι γεννήθηκα στην Ξάνθη, ενέτη 1945. Είναι η πόλη που γεννήθηκα και αγαπώ ακόμη. Αλλά λόγω αποστάσεως δεν πηγαίνω τακτικά. Εκεί ήταν τα πρώτα μου βήματα, δηλαδή τα εκπαιδευτικά δημοτικό και δεν πήγα στο δημόσιο γυμνάσιο, αλλά διάλεξα να πάω στην εκκλησιαστική σχολή της Ξάνθης, που λειτουργεί ακόμη και μέχρι σήμερα σαν γυμνάσιο και λύκειο. Αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας. Αυτή την απόφαση πώς την πήρατε, γιατί θέλετε να πάτε στη θεολογική σχολή, στην εκκλησιαστική σχολή? Ναι, η απάντησή μου είναι εύκολη, γιατί έζησα σε μια οικογένεια η οποία ήταν με πίστη και βλάβη, ας πούμε, προς τον Θεό μας. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και βέβαια είμαστε τακτικά συμμετέχοντες, αν το λιγότερο που μπορώ να πω, τις Κυριακές απαραίτητα και τις εορτές, τις σπουδαίες και μεγάλες γιορτές, από τους γονείς μου, που το λέω αυτό και το διακηρύττω πάντα, το πρώτο κύτταρο για τον κάθε άνθρωπο είναι η οικογένειά του. Να μην περιμένουμε από τους άλλους θεσμούς, τα σχολεία ή τα κατηχητικά ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Το πρώτο κύτταρο είναι η οικογένεια. Ευτύχησα λοιπόν να μεγαλώσω σε μια τέτοια οικογένεια που οι γονείς μου πηγαίνανε πρώτοι στην εκκλησία για να εκκλησιαστούν, να κάνουν την προσευχή τους και αναγκαστικά το εννοώ επειδή ήμουνα σε μικρή ηλικία, πειθαρχούσα κι εγώ και πήγαινα. Και έτσι σιγά σιγά, λίγο στο Άγιο Βήμα, μετέπειτα τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, πήγαμε κοντά στο ψαλτήρι, υπήρχε ένας Κωνσταντινοπολίτης μάλιστα, Σαράφογλου Μιχάλης, εξαιρετικός άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας, αλλά μας πήρε και μαθαίναμε πρακτικά
και συμψάλαμε αυτά που μπορούσαμε να ψάλουμε ηλικιακά, τώρα 10-12 χρονών, ξέρω εγώ. Θυμάστε, σας έκανε και κάποια μαθήματα έξτρα, δηλαδή εκτός του αναλογίου ή στο αναλογίο? Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Επάνω στο αναλόγιο, δηλαδή με την ακουστική μας, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, ομονογενής, κύριε Λέισον. Λέγατε κάτι μόνοι σας? Σας έβαζα και μόνοι σας? Κάποια λέγαμε, ναι, ένα σε υμνούμεν, Ισάγιος εις Κύριος, το αποστολικό ανάγνωσμα. Τώρα να σας πω, μου δίνετε την ευκαιρία, και μάλιστα ήταν πρόσφατα, Κυριακή του Τυφλού, θυμάμαι. Μεγάλη εβδομάδα που ήταν πολύ Απόστολοι, ξέρεις, Μεγάλη Παρασκευή, ώρες, Σπερινός, να 5 Απόστολοι, ξέρω εγώ. Εκπεριτροπής είμαστε 5-6 παιδιά και παίρναμε σειρά. Τις Κυριακές έλεγε τα Φώτη εσύ την ερχόμενη Κυριακή ο Απόστολος. Ο άλλος είχε τη σειρά του κλπ. Μια φορά συνέπεσε να μου δώσει τον Απόστολο της Κυριακής του Τυφλού. Μακρύς πράξεων των Αποστόλων. Μπορείτε να πιστέψετε ότι τον είχα μάθει απ' έξω τον Απόστολο? Και ακόμη θυμάμαι, είπα τον Απόστολο και καμάρωνα, δηλαδή ερχόταν οι γονείς μου, ερχόταν θείοι μου, ξέρω εγώ, μπράβο, μπράβο, ξέρω εγώ, εισέπρατα, ας πούμε, τον έπαινο. Είναι κάτι σημαντικό αυτό που μου συνέβη. Δηλαδή, μετά πήγα στη σχολή για το ερώτημα, για να μην τα φύγω. Είχα πάρει ένιωθα μια κλίση να γίνω ιερέας. Άσε που οι φίλοι μου φωνάζαν, ο παπάς, ξέρω. Και εγώ δεν μου άρεσε αυτό και πολύ, για να πω ειλικρινά. Τι με λένε παπά, ξέρω εγώ, νέος είμαι κι εγώ. Πήγαμε στην εφηβεία τώρα, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν μπήκα σε αυτή τη σχολή. Και τότε μπαίναμε κατόπιν εξετάσεων στη σχολή. Και η πρώτη 20 ήταν υπότροφη. Ποια ήταν η υποτροφία? Ότι δεν πληρώναμε τροφία. Είμαστε σόκλειστοι, Ιερά Μονή Ταξιαρχών. Στα Πεύκα βλέπαμε όλη την πόλη της Ξάνθης το πιάτο. Το σπίτι μου κάπου ήταν και προσπαθούσα να το δω που ήταν κεραμίδια, ας πούμε. Και έτσι μπήκα. Δάσκαλο, στο ψαλτήρι ήσασταν πολλά παιδιά? Πόσα παιδιά δάκια μαζευόντουσαν? 6-8 παιδιά, ξέρω εγώ. Ένας ενωριακός ναός της πόλης της Ξάνθης, Άγιος Ελευθέριος. Βοηθός υπήρχε στο αναλόγιο ή μόνος τους ας κουμάνταρε? Υπήρχε κάποιος έτσι που σας έδινε τα ίσα? Όχι, ο ίδιος ήταν. Τώρα, κανονάρχημα κάνατε? Δεν θυμάμαι για κανονάρχημα. Όχι, για κανονάρχημα. Και ναι και όχι. Υπήρχαν και στις άλλες ενωρίες παιδιά ή έτυχε στη δικιά σας? Ή γενικά ήταν αυτή η πρακτική υπήρχε να... Δεν θα μπορούσα να το ξέρω τώρα στις άλλες ενωρίες τι γινόταν, αλλά τώρα ο Άγιος Ελευθέριος ήταν μια ενωρία που ήταν κατά βάση από το προσφυγικό που ζούμε σήμερα. Οι πρόσφυγες το 1922 που ήρθαν από την Ανατολή ήταν ο συνοικισμός, ο αστικός, έτσι λεγόταν, ο Άγιος Ελευθέριος. Μας είπατε και ότι εκτός εκπομπής ότι και εσείς έχετε καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Ναι, ο πατέρας μου και η μάνα, οι Μικρασιάτες ήρθανε από την Προύσα, ο πατέρας μου και η μάνα μου από την πιο βαθιά ανατολικά, δηλαδή Κιουτάχια. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι όσοι είναι έτσι από Μικρά Ασία, από πόλη και τα λοιπά, ότι ήταν έτσι, είχαν πολύ στενή σχέση με την μουσική. Εσείς είδατε κάτι έρχει μέσα στην οικογένειά σας? Είχατε κάποιο που να ψάλει, που να τραγουδάει, που να παίζει κάποιο όργανο? Ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, έψαλε, αλλά όχι επαγγελματικά θα έλεγα, έψαλε στο σπίτι μέσα. Πότε λέει, στο τραπέζι και στο φαγητό με το φαγητό. Και κάποιες φορές, κάποιες γιορτές τραγουδάγανε και τουρκικά και μιλάγανε και τουρκικά, εννοείται. Ναι. Αυτό πιστεύετε έπαιξε κάποιο ρόλο στη πορεία σας? Πρέπει να έπαιξε αυτό αφενός και αφετέρου, ότι από ραδιοφώνου, τότε ακόμη δεν είχε, με θυμάμαι τηλεόραση, ακόμη δεν είχε δει, είχαμε ακούσματα πάρα πολλά και από σταθμούς της Τουρκίας, ας πούμε. Είτε από Σμύρνη, είτε από Κωνσταντινούπολη, ξέρω εγώ.
Γιατί ήταν μια απόσταση, μια λογική απόσταση κάποιων χιλιόμετρων. Τότε μεταδόσει ακολουθιών γινόντουσαν, είχατε προλάβει, δηλαδή με μικρό παιδί θυμάστε να γίνεται μετάδοση της ακολουθίας από την Αθήνα, από την Μητρόπολη. Από την Αθήνα αυτό το θυμάμαι, ναι, κάποιες φορές, αλλά συνήθως όταν πηγαίναμε στην εκκλησία δεν είχαμε την δυνατότητα. Έτσι κι αλλιώς να πω. Ήταν ο χρόνος ταυτόχρονα, δεν γινόταν, ναι. Αλλά κάποιες φορές έτυχε να, από Αθήνα. Ήταν γνωστό δηλαδή ότι γινόταν από το Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας μετάδοση. Σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στη σχολή και την εκκλησιαστική δίδασκε κάποιος ψαλτική? Ευτύχησα εκεί όταν πήγα στην σχολή αυτή να έρθει πρωτοδιόριστος ο αείμνηστος Δημήτριος Σουρλατζής, ο οποίος ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος υπό την έννοια ότι μας έβαλε μέσα στην θεωρία της ψαλτικής τέχνης, μας έβαλε στην παραλλαγή και επέμενε πάνω σε αυτό. Δηλαδή ξεκινήσατε από το μηδέν εκεί. Ναι. Ό,τι κάνατε μέχρι τότε ήταν πρακτικά. Πρακτικά, ναι, ναι. Ακουστικά δηλαδή. Είμαστε πρακτικοί. Τελειώνοντας δηλαδή το δημοτικό, κατόπιν εξετάσεων μπήκα στην σχολή αυτή και ήρθε ο Δημήτρης ο Σουρλατζής. Ό,τι κάναμε πρακτικά κάναμε. Δηλαδή είχαμε μάθει τα πολιτίκια, το έχω ξαναπεί αυτό. Τα αναστάσιμα πολιτίκια από τα 8. Σχεδόν τα είχαμε μάθει απ' έξω. Τα ψέλαμε χωρίς να ξέρουμε νότες κλπ. Ήρθε ο Σουρλατζής, με το που ήρθε, Σεπτέμβριο που ξεκίνησε ο χρόνος, στον πολύγραφο μας έφερνε παρτιτούρες με νότες, αλλά και εμείς τότε ξεκινήσαμε να κάνουμε, σχεδόν το Παυγουγαδί κλπ. Σιγά σιγά και κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, κατεβαίναμε στην πόλη της Ξάνθης, Χριστουγεννιάτικη. Θα ήταν κάποιο που το περιμένετε και όλες φαντάζομαι. Ναι. Να κατεβείτε στην πόλη. Σαν, ναι, ναι. Σαν δάσκαλος πώς ήταν, ε? Εξαιρετικός. Σαν δάσκαλος εξαιρετικός και καλός άνθρωπος ήταν. Και ήρθε σε μια ηλικία που αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 40 του περίπου. Δηλαδή ήταν μεστομένος και στο μυαλό και στη φωνή και αυτά. Να θυμηθώ τώρα, έτυχε. Ήρθε εκεί και τον απεχώρησε ο ψάλτης που σας προείπα, που μαθαίναμε ότι μαθαίναμε πρακτικά γιατί ήταν κάποιας ηλικίας, και τον πήρανε πρωτοψάλτη στην ενορία του Αγίου Ελευθερίου, στην οποία ανήκα. Mm. Ακούγοντας εκείνη την εποχή, τώρα εγώ νεαρός στην ηλικία, ακόμη είμαστε προ εφηβεία, τον μεγάλο Δημήτρη Σουρλατζή στην ενορία μου, τον Άγιο Ελευθέριο, μεγάλη εβδομάδα, ήταν χαρακτηριστικό. Κάτι το υπέροχο, το οποίο τότε δεν μπορούσα εγώ να κρίνω μουσικά ή με λεπτομέρεια, αλλά και ο κόσμος γενικότερα, ας πούμε. Κάτι το εξαίσιο δηλαδή. Και σαν δάσκαλος ήταν αυστηρός, ήταν επικής, ήταν απαιτητικός, το ψαλτήρι μάζευε τον κόσμο γύρω του. Όλα σχεδόν υπήρχαν, και αυστηρότητα υπήρχε, μια σχετική αυστηρότητα χωρίς να είναι υπερβολικός, αλλά ήταν καλοσυνάτος άνθρωπος. Από τότε και τα μετέπειτα, γιατί και μετέπειτα, αφού τέλειωσα εγώ και βρέθηκα στην Αθήνα, μετά από καιρό και αυτός, αφού είχε μετατεθεί στο ιεροδασκαλείο τότε της Θεσσαλονίκης, μετά από χρόνια βγήκε στη σύνταξη, αλλά και πριν βγει στη σύνταξη κατέβαινε, γιατί το Κοροπή ήταν η έδρα του. Κατέβαινε τα καλοκαίρια και κάποιες φορές, αρκετές φορές, συναντηθήκαμε σε κάποιες εορτές, πανηγύρια ας πούμε της περιοχής εκεί στα Μεσόγεια. Στα Μεσόγεια, κάποιες φορές όταν έψαλα πριν φύγω για την Αμερική στην Αγία Τριάδα Μπελοκήπων, που έκανα περίπου μια 19 χρόνια για την ακρίβεια, κάποιες φορές είχε έρθει και θυμάμαι την τελευταία φορά τον έφερνε κάποιος συνοδός, γιατί είχε πρόβλημα με την όρασή του άνθρωπος. Να τον αναπάβει ο Θεός, εξαιρετικός δάσκαλος. Οπότε εσείς καθίσατε και δίπλα στο Σουρλατζή στο αναλόγιο, και πότε αναλάβατε δικό σας αναλόγιο?
για να είμαι ειλικρινής, δεν κάθισα δίπλα του κάποιες φορές, γιατί μια τριετία θυμάμαι ήταν, γιατί μετά έφυγε στη Θεσσαλονίκη. Ας τότε πούμε ότι τον άκουγε στην ενορία. Τον άκουγα όταν πήγαινα, μεγάλη εβδομάδα, ναι, που δεν είμαστε στη σχολή, είμαστε ελεύθεροι, 15 μέρες λόγω διακοπών. Θα πήγαινα εκεί. Τον άκουγα. Κάποιες φορές, δεν θυμάμαι τώρα, έτσι, πιο πολύ λεπτομέρειες. Πότε καταλάβατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με την Ψαλτική, ότι σας έχει κερδίσει, ας πούμε, και ότι δεν είναι κάτι? Όλα τα χρόνια που ήμουνα σαν μαθητής στις σχολείες, γιατί δεν ξέρω, χωρίς να το καταλάβω κι εγώ, βρέθηκα να πηγαίνω σε σπερινούς καθημερινές γιορτές. Κάποιοι φίλοι μου, άλλα παιδιά που δεν είχαν σχέση με αυτό, καλά, πήγαινα και εγώ κάποιες φορές και έπαιζα και ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς και αυτά και εκείνα, αλλά πήγαινα καθημερινές γιορτές όταν ήμουν εκτός του σχολείου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και στην ενορία μου, και πήγαινα σε μια άλλη διπλανή ενορία, μεταμόρφωση του Σωτήρους, μάλιστα που υπηρέτησα και εκεί σαν ιεροψάλτης κάποια περίοδο, 2 χρόνια, 3, δεν θυμάμαι. Μάλιστα είχα πάρει και μια βεβαίωση τότε από τον ιερέα. Και να σας πω το ωραίο, το δεν θυμάμαι τώρα ηλικιακά, θα είμαι εκεί γύρω στα 15-16, κοντό παντελονάκι, αφού με μάθανε ότι κάτι έλεγα, ακόμη καλά-καλά δεν ήξερα να χειριστώ και τους ήχους με ευχέρεια, θα ακολουθούσα τον δεξιό. Με βάλαν στο αριστερό αναλόγιο, μεγάλη εβδομάδα. Πήρε το βάπτισμα του πυρός. Και έλεγα, τι έλεγα, ο Θεός θα με κρίνει. Προσπαθούσα να... Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, μπαίνοντας και στη συνέχεια, ας πούμε, με γνωρίζαν και οι περισσότεροι ιερείς της πόλεως, ξέρω εγώ, με καλούσαν και με άλλους ψάλτες, ξέρω εγώ, σε κάτι ιδιωτικές λειτουργίες, με παίρνανε, ξέρω εγώ, πηγαίνανε πάνω στο άλλο μοναστήρι της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας ή στο Ταξιάρχη ή δεν ξέρω πού αλλού, σε διάφορες ιδιωτικές λειτουργίες. Ο παπάς, ξέρουμε, πάει, δεν μπορεί να κάνει μόνο στη λειτουργία, πρέπει να έχει και ένα ψάλτη. Και έτσι μπήκε σιγά σιγά, αναπτύχθηκε αυτό το θέμα, τελειώνοντας την εκκλησιαστική σχολή, γιατί μετά τον Σολατζή ήρθε κάποιος άλλος καθηγητής, Γιάννης Καπιρέλης. Αυτός δεν έψαλε, είναι αλήθεια, ή όσοι ιερέως ήταν, αλλά ήξερε καλά τη μουσική και την ευρωπαϊκή και μας είχε βάλει παράλληλα με την Βυζαντινή και σορφές και πράγματα και θεωρία, πεντάγραμμα και όλα αυτά. Ξέρετε, έχει γίνει εγώ τελειώσει. Και όταν τελειώσαμε, κατέβηκα εν έτη 1965, ήρθα στην Αθήνα. Το πρώτον, γραφτήκαμε στο Εθνικό Οδείο και μάλιστα ήρθαμε με άλλους 2 συμμαθητές μου από την ίδια τάξη της σχολής και πατριώτης μου, Ζαϊτίδης Δημήτρης, που είναι στέλεχος χοροδίας, γνωστής. Ψάλλει λαμπαδάριος αρκετά χρόνια στον Άγιο Ιωάννη τον κυνηγό, το λεγόμενο Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Αυτόν είμαστε συμμαθητέ. Και ήρθαμε εδώ, γραφτήκαμε στο 2 και άλλο ένα παιδί. Τώρα αυτό που θα ακούσετε θα είναι παράδοξο. Σπυρίδων Καψάσκης, αείμνηστος. Γραφόμενοι στο 2, το Εθνικό 2, δεν είχαμε εμείς κάποιον καθηγητή δοσμένο και το 2 μας έβαλε στην τάξη τους Σπυρίδων Καψάσκη. Να και κάποιες φορές πήγαμε και στην Αγία Ειρήνη που έψαλε, κάποιες φορές έτσι. Μάλιστα τα μαθήματα, οφείλω να σας πω ότι πηγαίναμε στο σπίτι του και τα κάναμε σαν ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτό αξίζει να το πω. Στα Ηλίσια έμενε ο άνθρωπος. Δώσαμε εξετάσεις, γιατί είμαστε σχεδόν τελειωμένοι, το 66. Με ένα χρόνο φοίτησης πήραμε το πρώτο μας πτυχίο της Βυζαντινής Μουσικής και εγώ και ο Δημήτρης. Και άλλος ένας ακόμη συμμαθητής μας από το νομό Σερών ήταν Παπαδόπουλος Βασίλης, ο οποίος δεν ζει, συγχωρεμένος.
Τελειώσαμε, πήραμε το πτυχίο μας. Για να πω πιο, το πιο σημαντικό. Οι υπογραφές μπαίνουν μετά, έτσι. Δεν θυμάμαι πότε. Έφυγε στην άλλη ζωή ο Σπυρίδων Καψάσκης. Και αντί υπογραφής μπήκε ο Σταυρός μπροστά με το όνομά του. Στο πτυχίο μου έτσι είναι. Αυτό που θέλω να πω. Δεν επηρεαστήκαμε εμείς, ούτε εγώ, ούτε ο Ζαϊτίδης, ο Δημήτρης που είμαστε μέχρι σήμερα, ας πούμε, έτσι, αρκετά δεμένοι. Συγγνώμη, δάσκαλε, απλά για τους ακροατές που ακούν να εξηγήσουμε τι είναι ο Σπύρο Καψάσκης, επειδή πιθανότατα έτσι δεν θα το γνωρίζουν, ότι είναι ένας εκπρόσωπος της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Έδρασε πότε κυρίως στα μέσα του 20ου αιώνα, έτσι. Σακελαρίδη, απόγονος. Ναι. Έψαλε στην Αγία Ειρήνη. Αγία Ειρήνη. Είναι πολύ γνωστός, όσοι ασχολούνται με τη δυτική μουσική, τον γνωρίζουν. Οπότε, ναι. Και λέγατε ότι δεν επηρεαστήκατε, δηλαδή ουσιαστικά όχι, το ύφος, αυτό καθόλου, που είχατε αποκτήσει. Καθόλου, γιατί... Καταρχάς, πώς σας φάνηκε όταν ήρθατε στην Αθήνα, δηλαδή ως προς το ύφος της ψαλτικής. Γιατί τότε ήταν η εποχή που είχαμε πολύ το πολυφωνικό. Εδώ στην Αθήνα, εντάξει, υπήρχαν κάποιες πολυφωνικές χοροδίες, αλλά και επικρατούσε το αθηναϊκό στυλ, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αθηναϊκό, όταν λέμε, εννοούμε Περιστέρι, ας πούμε, κύριος, έτσι. Ναι, ας πούμε και τον Περιστέρι. Περιστέρις ήταν πιο καλοβαλμένος, αλλά και πολλοί άλλοι ψάλτες. Όμως, μέσα σε αυτή την πληθώρα των ιεροψαλτών της πρωτεύουσας, υπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία κάποιων ψαλτών. Πρώτα απ' όλα είχε έρθει εν έτη 1966, δεν ήρθε. Στανίτσας. Τον οποίο δεν ήξερα εγώ. Μετέπειτα τον γνώρισα. Μπορούμε να τα πούμε μετά. Αλλά υπήρχαν και άλλοι, ας πούμε. Φάνης Καπαρός, Γιώργος Λαμπρόπουλος, τον οποίο γνώρισα εγώ τον Γιώργο εν έτη 1966, γιατί έκανα ένα διάστημα σαν ψάλτη στην Μητρόπολη Νικαίας, όταν πρωτοειδρύθηκε η Μητρόπολης και ήρθε ο αείμνηστος Γεώργιος Παπλίδης, εξαιρετικός δεσπότης, και βρεθήκαμε, έψαλα ως λαμπαδάριος στην πλατεία στο Περιβολάκι, στο γενέσιο της Θεοτόκου. Και έτσι γνωριστήκαμε, και από τότε που γνωριστήκαμε μας συνδέει κάτι ιδιαίτερα φιλικό με τον άνθρωπο και την οικογένειά του, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ο τρόπος που έψαλε και όλα αυτά, με τους δασκάλους που κουβαλούσε και αυτός. Τους γνωρίζετε αυτό το Γεωργιάδη, ας πούμε, τον προλάβατε? Όχι. Τον Καμπανίδη τον ακούσατε? Καμπανίδη, Αμυδρά, ναι. Ποιους άλλους θυμάστε? Νομίζω, ναι. Ποιους άλλους θυμάστε εκείνη την εποχή? Ως τώρα περνάνε τα χρόνια, ας πούμε, γίνονται πιο δύσκολα να αναθεί. Το Σίρκα τον ακούσατε? Το Σίρκα, βέβαια. Ναι. Το Γιώργο, το Σίρκα, εννοείται. Και να τους, εσείς βρεθήκατε λοιπόν στην Αθήνα, όπου κυριαρχούσε και η πολυφωνική μουσική, τότε ήταν στα... Άγιος Κωνσταντίνος Ομονίας, που είχε το δίδυμο, το τρομερό δίδυμο, ας πούμε. Μακαρόνι. Ο Παναγιώτης ο Μακαρόνης με τον αείμνηστο, τον Γιάννη, το... από την Ερμιόνη, από τα μέρη της Ερμιονίδας, Μαθιουδάκης. Γνώρισε τον γίγαντα, τον Γεώργιο Τσατσαρώνη. Εγώ ήμουν σαν... Τσατσαρώνης ήταν καλός ψάλτης, σαν μονάδα. Κοίταξε, σαν μονάδα, εντάξει, μπορεί να πεις ότι ήταν γνώστης ο άνθρωπος, ήταν άλλο πράγμα, βιβλιοθήκη. Είχε το φαρμακείο, συγχωρεμένη γυναίκα του, επί της Ζήνωνος, και εγώ ένα διάστημα, δούλεψα αρκετά χρόνια σαν διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εμπορίου. Είχα μπει σαν έκτακτος και μετά μονιμοποιηθήκαμε επιχούντας, να το πω σαν έτσι φθαρσός. Σαν θετικό. Θετικότατο. Όσοι έχουν τα προσόντα και θέλουν να γίνουν μόνιμοι, μας έκανε μονίμως. Τώρα αυτό το παίγνιο που γίνεται με την πολιτική μας, έχω αειδιάσει τελείως. Τι έλεγα. Εκεί λοιπόν ήταν το Υφυπουργείο Αγίου Κωνσταντίνου 16. Και η Ζήνωνος είναι ένας παράδρομος.
και συναντηθήκαμε και κατά κάποιο τρόπο ήμουνα σαν να ήμουνα πνευματικό παιδί, ας πούμε. Και το έκανε σε όλους τους ψάλτες άνθρωπους. Έκανε και τη χοροδία αυτή τη μεγάλη που έκανε πολλές εκδηλώσεις, τιμούσε τους ψάλτες, έκανε εκδηλώσεις. Ο κόσμος ανταποκρινόταν στις εκδηλώσεις ή είχατε δηλαδή ακροατήριο? Ναι, ήταν τότε ακόμη περισσότερο, τώρα σιγά σιγά έχουν χλιαρίνει τα πράγματα, ας πούμε. Ήταν πιο ζεστά τα πράγματα, δεν ξέρω. Και μαζευόντουσαν, ερχόντουσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σε τι οφείλεται αυτό το δάσκαλο? Και δίχως, γιατί υπήρχε μια δίψα, ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχει μέρος μας? Και δεν πληρωνόμαστε. Πηγαίναμε εκεί, δεν πηγαίναμε. Ούτε καν έξοδο κίνηση δεν παίρναμε. Τώρα σήμερα έχουν μάθει όλοι να πληρωθούμε για να έρθουμε, ξέρω εγώ. Αυτό ισχύει δυστυχώς, δυστυχέστατα, τι να πω. Και ο κόσμος όμως βλέπουμε ότι αντίστοιχα είναι, ας πούμε, πιο αδιάφορος, πιο... Ναι. Σαν να μην συγκινείται, ας πούμε, ιδιαίτερα, ναι, από τη μουσική πολλές φορές. Ίσως όχι μόνο από την ψαλτική, μπορεί να είναι και γενικότερο. Γενικότερο είναι αυτό. Σε τι οφείλεται κάτι γνώμησες αυτό? Σε τι και στα πανηγύρια στην περιοχή, στις περιοχές, κάποιες περιοχές ήταν ιδιαίτερα, ας πούμε, φιλικές προς αυτό, είχαν μια παράδοση. Αυτό νομίζω ότι προκύπτει ίσως επειδή οι παλαιότεροι έχουν φύγει από τη ζωή. Παππούδες, γονείς, και με την εναλλαγή των γενεών, ας πούμε, έρχισε και αραίωσε το και το ενδιαφέρον μειώθηκε. Κάπως έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν υπήρχαν και τα ακούσματα ίσως τότε να μπορούσαν οι άνθρωποι να ακούσουν. Περιμένανε, ας πούμε, να ακούσουν τον Ταλιαδόρο, τον Καραμάνιδα μια φορά το χρόνο. Δεν υπήρχε τεχνολογία, ναι. Ενώ τώρα τους ακούνε, ας πούμε, για το ίντερνετ. Ναι, 1968 τώρα, και ήταν τότε στα πράγματα ο σύλλογος φίλων της Βυζαντινής Μουσικής που έκανε αρκετά χρόνια πρόεδρος ο Γεώργιος Τσασαρώνης και έκανε πάρα πολλά πράγματα στη Χρυσοσπηλιώτης. Αυτός ήταν ο συνδετικός χρήκος. Βάζει τον Θρασίβολο τον Στανίτσα στο δεξιό, Σπερινός των Ισοδίων, Νοέμβριο του 68, και καλεί και τον Ταλιαδόρο να ψάλει αριστερά. Έχει μείνει αυτό. Και εγώ ήμουνα από κάτω, παρόν. Δάσκαλε, θα κάναμε κάτι τέτοιο? Την επόμενη χρονιά έφερε τον Καραμάνι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Και το Χατζημάρκο είχε φέρει και τον Κοντοπατριώτη. Για να πάτε, σας πληρώσανε? Πού, παιδί? Εκεί, από κάτω. Για να παρακολουθήσετε. Όχι, πληρώνατε στήριο. Εκεί πήγαινες γιατί το θέλεις, το κυνήγαγες. Σήμερα εντάξει, υπάρχει το διαδίκτυο, μπλα μπλα και λοιπά. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα, ας πούμε. Δάσκαλε, θα σας διακόψουμε προς το παρόν. Μια ανωτελεία θα βάλουμε. Ναι. Γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σημερινής. Και θα ξαναπούμε για τους φίλους ακροατές ότι είχαμε κοντά μας σήμερα τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κύριο Εφώτιο Κεσετζή. Και θα συνεχίσουμε, αφού μιλήσαμε για τα πρώτα σας βήματα στην ψαλτική, έχουμε μείνει στο σημείο που φτάσατε στην Αθήνα από την Ξάνθη, και στην επόμενη μας εκπομπή θα συνεχίσουμε με τον καλό την κουβέντα για τα περαιτέρω και τη συνέχεια της ψαλτικής σας και μη πορείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά και να βοηθάτε την όλη κατάσταση χάρη της ψαλτικής μουσικής. Αλλά εγώ λέω ταπεινά, εμείς οι ιεροψάλτες έχουμε ανάγκη από την ψαλτική τέχνη, την βυζαντινή μουσική. Αυτή είναι τέχνη, είναι μία ιδέα. Έχει ανάγκη από μας. Δηλαδή, σαν να λέω, η ιατρική επιστήμη έχει ανάγκη τον ασθενή ή τον γιατρό? Ο ασθενής ή ο γιατρός έχει ανάγκη της επιστήμης της ιατρικής? Και εμείς έχουμε ανάγκη αυτή. Και καλά είναι τα βήματα αυτά που γίνανε με την τελευταία προσπάθεια. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην άλλη. Θα τα πούμε. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας
καθώς και τον συνεργάτη της εκπομπής μας, Αλέξη Φωτακόπουλο. Αγαπητοί μας Σοκράτες, χαίρετε. Ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.